Ανακούφιση και χαρά στους αγρότες της Ανατολικής Μεσαράς, καθώς σήμερα ξεκίνησαν οι εργασίες για την έμφραξη του φράγματος της Πλακιώτισσας. Είναι ένα έργο που θα δώσει το φιλί της ζωής στην αγροτική ανάπτυξη της περιοχής, στους Δήμους Αρχανών, Αστερουσίων και Γόρτινας. Είναι ένα έργο το οποίο είχε σχεδιαστεί από πολλά χρόνια και βλέπουμε τώρα την ολοκλήρωσή του. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Είναι μια ιστορική στιγμή για την περιοχή. Κλείνει ένα φράγμα που έχει ξεκινήσει πριν 60 χρόνια. Γίνεται η πρώτη έμφραξη σήμερα, άρα επιτέλους ξεκινάει. Είναι το πιο σημαντικό για την περιοχή αυτή τη στιγμή. Όλες οι στάθμες, όχι μόνο εδώ, σε όλο τον κάμπο, έχουν μειωθεί δραματικά. Νιώθω πολύ ικανοποιημένος επί των ημερών μου που θα υλοποιηθεί αυτό το έργο πνοής στην Ανατολική Μεσαρά. Ένα αναπτυξιακό έργο που το περιμένουν δεκαετίες από το 60 όλος ο κόσμος και η ευρύτερη περιοχή. Πρόκειται για την πρώτη φάση της διαδικασίας, ενώ τον επόμενο μήνα, οπότε αναμένεται ο σχετικός εξοπλισμός, οι εργασίες ενταθούν και στο υπόλοιπο τμήμα, με στόχο αυτές να ολοκληρωθούν στις αρχές Οκτωβρίου, ώστε από τον ερχόμενο χειμώνα να μπει το νερό στα βλάκι. Τοποθετείται σκυρόδεμα και φράσεται η φυσική ροή του νερού, προκειμένου να σταματάει πια και να αρχίσει να γεμίζει το φράγμα της Πλακιώτισσας. Είναι η πρώτη φάση της έμφραξης, με σκυροδέτηση αυτή τη φορά. Θα ακολουθήσει και η τοποθέτηση του εξοπλισμού που περιμένουμε τις επόμενες εβδομάδες για να ολοκληρωθεί όλη η φάση της έμφραξης του φράγματος Πλακιώτισσας έως το φθινόπωρο του 2024 και να αρχίσει από τον χειμώνα που μας έρχεται να μαζεύει νερό. Και όλα αυτά συμβαίνουν 13 χρόνια από την έναρξη των εργασιών στο εμβληματικό έργο, το οποίο θα ποτίζει 37.000 στρέμματα στους Δήμους Αρχανών, Αστερούσιων και Γόρτινας. Θεωρούμε ότι μέχρι τον Οκτώβριο θα έχουμε φτάσει σε τελικό στάδιο όσον αφορά την έγκληση και θα απομένουν μόνο τα δραστικά δίκτυα, έτσι ώστε οι πολίτες οι οποίοι αναγωνιούν τα τελευταία χρόνια να βρουν μια ροή και να καταφέρουν να ποτίσουν τις περιουσίες τους. Μεγάλη ικανοποίηση, η κοινωνία πραγματικά αγωνεί και είναι πάρα πολύ χαρούμενη για τις τελευταίες εξελίξεις. Πολύ ευχάριστα. Πιστεύω ότι θα κλείσει. Τελειώνουμε μια φάση του έργου. Πιστεύω πως όλα θα πάνε καλά. Το περιμένω χρόνια. 40 χρόνια. Στο σημείο βρέθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων Νίκος Κούλας, ο οποίος αναφέρθηκε στη σταδιακή πλήρωση του φράγματος της Πλακιώτισσας από τον ερχόμενο χειμώνα, ενώ η άρδευση των γεωργικών εκτάσεων θα γίνεται μέσω των εφιστάμενων δημοτικών δικτύων. Πρόκειται να αρδρεύσει 37.000 στρέμματα με τα δίκτυα τα οποία μελετώνται να κατασκευαστούν και ήδη το υπάρχον δημοτικό δίκτυο θα τροφοδοτείται από το νερό το οποίο θα μαζεύει το φράγμα από τον επόμενο χειμώνα, σύμφωνα πάντοτε με τις οδηγίες του Συμβούλου Πλήρωσης του Φράγματος. Έχουμε ένα σπουδαίο αποτέλεσμα για μια περιοχή η οποία το έχει απόλυτα ανάγκη για την αγροτική της ανάπτυξη, για την οικονομική της ανάπτυξη. Μια ανακούφιση μετά από πολλά χρόνια ότι βλέπουμε ένα έργο να προχωράει το οποίο θα συμβάλλει στην οικονομία της περιοχής. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο δημοπρατήθηκε το 2008, ενώ οι εργασίες κατασκευής του ξεκίνησαν το 2011. Επόμενος στόχος της περιφέρειας Κρήτης είναι η εξασφάλιση κονδυλίων για την κατασκευή των αρδευτικών δικτύων. Σύμφωνα με τον κύριο Σκουλά, η μελέτη των αρδευτικών δικτύων βρίσκεται σε φάση αδειοδότησης.